τους φοιτητές πρέπει να έχω διαβάσει πάνω από 50 φορές το περίφημο «Ζητείτε ελπίς» στον Αντώνη Σαμαράκη. Και είμαι βέβαιος ότι πολλοί από εσάς το έχετε διαβάσει και 50 και 100 φορές. Το ερώτημα λοιπόν είναι, υπάρχει ελπίδα? Η απάντηση που έδωσα ήταν ότι αυτό που κάνουμε σήμερα αποδεικνύει ότι υπάρχει ελπίδα σε αυτόν τον τόπο. Δεν είναι απλώς μια ψήφος εμπιστοσύνης κάποιων επενδυτών στην ίδια την πατρίδα τους. Είναι περισσότερο και πάνω απ' όλα μια βαθιά πεποίθηση ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πρέπει να σας πω πως αισθάνομαι συγκινημένος, γιατί σε μια εποχή που πάρα πολλοί έχουν βγάλει τα λεφτά τους έξω για να τα σώσουν, κάποιοι άνθρωποι σε επίπεδο πολιτικού συστήματος και αυτοδιοίκησης παλεύουν για να ξανακάνουν την πατρίδα μας ελκυστική σε επενδύσεις. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι διακινδυνεύουν και επενδύουν τα χρήματά τους σε αυτόν τον τόπο και κάποιοι άλλοι άνθρωποι δουλεύουν σε αυτές τις επενδύσεις και αυτό το τρίγωνο της αρμονικής συνεργασίας φέρνει τα θετικά αποτελέσματα. Η απάντηση λοιπόν είναι ναι, μπορούμε και υπάρχει ελπίδα. Θυμήθηκα επίσης ότι πριν από λιγότερο από 2 χρόνια, τον Αύγουστο του 2011, ήμασταν στο σημείο 0 ουσιαστικά. Δεν είχαμε νόμο, δεν είχαμε τεχνογνωσία, δεν είχαμε πλαίσιο, δεν είχαμε στρατηγική, βαδίζαμε στο άγνωστο, ανοιχνεύαμε τα πάντα. Και μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια, το απίστευτο ελληνικό δυναμικό που υπάρχει σε αυτό τον τόπο κατάφερε και τα έκανε όλα. Και πρέπει να σας πω πως με περηφάνεια αναλογίζομαι ότι όλα όσα είπε ο κύριος Ρήγας νωρίτερα και όλα όσα ξέρετε, όλα όσα έχει κάνει η πατρίδα μας τα έκανε με ελληνική τεχνογνωσία, με Έλληνες επιστήμονες, με ακαδημαϊκούς, με στελέχη του δημόσιου τομέα, με στελέχη του ιδιωτικού τομέα και με μια μικρή βοήθεια από τους πολιτικούς αυτού του τόπου. Άρα έχει μεγάλη σημασία να πιστέψουμε ξανά ότι μπορούμε. Και χαίρομαι να σας πω, εμένα μου αρέσει πάντα να ονοματίζω τα θετικά. Θέλω να δίνω ονοματεπώνυμο και στα αρνητικά αλλά και στα θετικά. Γιατί πιστεύω βαθιά ότι στο δημόσιο βίο κυρίως δεν υπάρχουν συλλογικές ευθύνες. Οι ευθύνες και τα μπράβο έχουν ονοματεπώνυμο και πρέπει να έχουν πάντα ονοματεπώνυμο. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ με τους εκπροσώπους της εταιρείας και τους εκπροσώπους των εργαζομένων και σας ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία που είχαμε. Χαίρομαι όμως και θέλω να το πω εδώ στην Καβάλα, γιατί με συνοδεύουν 2 από τους 3 πολύ βασικούς και πολύ στενούς συνεργάτες μου. Είναι ο Κώστας Μαθηδάκης, ο καθηγητής του Πολυτεχνείου και Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου μας, που στάθηκε δίπλα μου πανικάρι σε όλη αυτή την όμορφη πορεία. Είναι η Αλεξάνδρος Δούκου, διευθύντρια του δικού μου γραφείου και διευθύντρια και του γραφείου του προηγούμενου υπουργού, του κ. Λιχεράτου, ο οποίος έκανε μια πολύ σημαντική δουλειά στον 1 χρόνο που έγινε, που ήταν υπουργός. Και μας λείπει και η Σοφία Σταματάκη, καθηγήτρια του Πολυτεχνείου, που επίσης βοήθησε, καθώς και ο Αντώνης Αγγελόπουλος. Λιγότερο από 5 άνθρωποι. Βλέπω και τον Ανδρέα Γεωργακόπουλο, βλέπω και άλλους φίλους σας. Δεν είμαστε πάνω από 15-20 άνθρωποι που το ξεκινήσαμε. Και να που ανοίξαμε ένα τεράστιο φάκελο. Ένα φάκελο των ονείρων μας. Βλέπω τους συναδέλφους βουλευτές εδώ. Όλοι μαζί καταφέραμε για πρώτη φορά να αποδείξουμε ότι όταν συνομιλούμε και κυρίως όταν έχουμε εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλο, όταν πιστεύουμε ότι αυτό που ακούμε είναι η αλήθεια και αυτό που εκφέρουμε ως λόγο είναι και αυτό η αλήθεια, τότε να, μέσα σε λιγότερα από 2 χρόνια τι μπορούμε να καταφέρουμε.